Και στο νησί μας μεγαλώνει το κύμα φυγής φοιτητών, οι οποίοι επιστρέφουν στα σπίτια τους μετά την ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας για το κλείσιμο των πανεπιστημίων για προληπτικούς λόγους, ώστε να σταματήσει η μετάδοση του κορονοϊού. Είμαι από Μεσολόγγι, αλλά σήμερα λέω να φύγω να έχει δρομολόγιο κι εγώ. Γιατί είπαν ότι θα είναι για 14 μέρες κλειστά. Τι σου είπαν οι γονείς σου καταρχήν με το κορονοϊό, τι σου συμβούλεψαν? Μου είπαν να προσέχω και γενικότερα και στο πλοίο τώρα που θα ταξιδέψω. Να έχω πάρει τα μέτρα μου. Πού πάτε? Στα Χανιά, γυρίζω πίσω. Πιστεύω θα κάνει καλό για τη σχολή, για τα παιδιά. Ναι, θα πάω ρεύμα λίγες μέρες. Αυτό θα δω στους δικούς μου, με προσοχή. Εντάξει, υπάρχει μεγάλος φόβος. Και εγώ θα φύγω όπως οι περισσότεροι. Οι γονείς σου, είπαν οι γονείς σου? Να πάω πίσω. Φοιτητές από την Αχαΐα, παραδείγματος χάρη, ή από την Αθήνα, ή από τη Θεσσαλονίκη, τώρα που κλείσαν τα πανεπιστήμια, να μην γυρίσουν στα σπίτια τους. Ειδικά αν τα σπίτια τους έχουν μεγάλους ανθρώπους μέσα. Και το παιδί που σπουδάζει στην Πάτρα ή που σπουδάζει στην Αθήνα δεν πρέπει να πάει στο Ηράκλειο ή στην Ξάνθη όπου δεν έχουμε κρούσματα τώρα ή στη Λάρισα όπου δεν έχουμε κρούσματα. Τα παιδιά δηλαδή, οι φοιτητές, τώρα θα πρέπει να μείνουν στους τόπους όπου σπουδάζουν. Ξέρω ότι δεν είναι ωραίο αυτό που λέω. Δεν είναι ώρα ούτε για πάρτι ούτε για εκδρομές. 46.955 είναι εγγεγραμμένοι φοιτητές στην Κρήτη, εκ των οποίων οι 5.440 στο Πολυτεχνείο. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, οι ενεργοί φοιτητές Ερέθνο και Ηράκλειο ανέρχονται σε 15.000, ενώ στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο οι ενεργοί φοιτητές ανέρχονται σε 10.776. Παλεύουμε να φύγουμε. Γίνεται χαμός, όλοι έχουν πανικοβληθεί. Άδικα για μένα. Τζαμπαγχώνουν τη χώρα γενικώς όλοι. 14 μέρες κλείνει το πανεπιστήμιο, μπορεί να κάτσω και λίγο παραπάνω, μπορεί να το πάρω σε ρί μέχρι το Πάσχα. Θα δείξει. Διακοπές είναι, γιατί να μην τσεκμεταλλευτούμε. Θα πάτε στους δικούς σας ανθρώπους? Όχι, όχι. Θα μείνετε εδώ? Θα μείνω εδώ, ναι. Από πού είστε εσείς? Από Κόρινθο. Πώς σκεφτήκατε να πάτε εκεί? Γιατί λόγω ήμουν... Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα και είναι και λίγο νωρίς. Ναι, θα επιστρέψω για κάποιες μέρες. Πού θα πας? Πειραιά. Μέτρα προστασίας να παίρνουμε. Αυτό. Και ψυχραιμία πάνω απ' όλα. Τώρα θα φύγω. Πού θα πάτε? Χανιά. Θα πάω. Μείνω Ηράκλειο, δεν μπορώ να πάω πουθενά. Σκεφτήκατε όμως να πάτε στην Αλβανία ή όχι? Τι, για ποιο όχι, λόγο? Όχι, δεν σκέφτηκα να πάω καθόλου γιατί φοβάμαι. Μεγάλη ζημία από όλες τις πλευρές. Οικονομική δηλαδή. Οικονομική, τουριστική. Πού θα πάει δεν ξέρω. Πάντως η περιοχή τώρα είναι άδεια. Πολύ δύσκολα. Και καφετέρια. Πήραν τη βαλίτσα και πάμε.